Γιατί τέχνη και ψυχανάλυση. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι η ιστορία της τέχνης αυτό που πάμε να κάνουμε. Όσοι έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα δικές μας συναντήσεις, δεν κάνουμε ιστορία της τέχνης. Πάμε να φέρουμε θέματα της τέχνης στη σύγχρονη ζωή. Μας ενδιαφέρει να φέρουμε την τέχνη στην καθημερινότητά μας. Το θέμα λοιπόν της τέχνης και της ψυχανάλυσης είναι ένα από τα ζωτικά θέματα. Θα σας πω σε λίγο για τον Ερώτα και το Θάνατο. Σα έχω στείλει και ένα ενημερωτικό email, αλλά για όποιον δεν το έχει πάρει. Να πω λοιπόν ότι η τέχνη και η ψυχανάλυση είναι ένας από τους τρόπους για να διαβάσουμε την τέχνη. Η ψυχανάλυση με έναν τρόπο είναι στη ζωή μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Μιλάμε με τους φίλους μας, μιλάμε με τα παιδιά μας, μιλάμε με τους συντρόφους μας και μιλάμε με ψυχαναλυτικούς όρους. Τι σκέφτηκες, τι αισθάνθηκε, τι εννοούσε, τι θέλεις να πεις και είπες άλλο. Ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας της ψυχανάλυσης. Θα το αναπτύξω σε λίγο. Αλλά το λέω από την αρχή. Είναι ένας τρόπος λοιπόν από αυτούς που έχουμε στη διάθεσή μας για να διαβάσουμε την τέχνη. Έχουμε κι άλλους, βεβαίω. Έχουμε την περιοδολόγηση που μαθαίνουμε ότι από την τάδε χρονολογία μέχρι την τάδε εμφανίζεται αυτό το κίνημα, από την άλλη χρονολογία μέχρι την άλλη το επόμενο κτλ. Αυτή είναι η περιοδολόγηση, δηλαδή η χρονολογική. Μετά έχουμε τη βιογραφική. Η βιογραφική είναι να μιλάμε για τις ε, ζωές των καλλιτεχνών, όπως έκανε και ο πρώτος ιστορικός τέχνης, ο Τζόρτζιο Βαζάρη, στην περίοδο της αναγέννησης, που έγραψε το περίφημο βιβλιαράκι «Οι ζωές των μεγαλύτερων ζωγράφων, γλυπτών και αρχιτεκτώνων τις μέρες μας, την αναγέννηση. Άλλη, η άλλη προσέγγιση στην τέχνη είναι η κοινωνιολογική. Δηλαδή, εξετάζουμε την ιστο, το ιστορικό, κοινωνικό, ε, πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής και εντάσσουμε μετά μέσα την τέχνη. Λέμε, αφού συνέβη και αυτό, κυβερνούσε τότε ο Τάδε, ε, στην εξουσία ήταν ο Δίνα και η τέχνη ήταν αυτό. Είναι συνήθως η σχολική μας ε, ε, προσέγγιση στην τέχνη στα εγχειρίδια που έχουμε στην α, ιστορία, την κλασική ιστορία, όπου πρώτα μας λέει τι συμβαίνει και μετά έχει εν, μια μικρή παράγραφο για το τι συνέβαινε στην τέχνη και την εποχή. Μετά το 60 εμφανίζεται και άλλη μια προσέγγιση στην τέχνη που είναι η φεμινιστική. Εκεί αναλαμβάνουν οι ιστορικοί της τέχνης, κυρίως γυναίκες, να πούν ότι αποσιωπήθηκαν οι γυναίκες καλλιτέχνηδες στη διάρκεια των αιώνων και να δούμε ποιες, ποιες μορφές υπήρξαν, παράλληλα με τις ανδρικές, και γράφεται ξανά η ιστορία μέσα από, πώς να το πω, όχι μονάχα τις γυναίκες που αποσιωπήθηκε η δράση τους, αλλά και από άλλες μικρές ομάδες που αποσιωπήθηκε η δράση τους. Είναι μια υπόθεση μετά το 60. Μετά έχουμε την εικονογραφική και ε εικονολογική προσέγγιση. Στην, η, η, στην εικονογραφική κοιτάζουμε τις μορφές. Πώς, πώς οι μορφές ε, μεταλαμπαδεύονται από, την, από τον έναν καλλιτέχνη στον άλλον, από το ένα στυλ στο άλλο, από τη μια ομάδα καλλιτεχνών στην επόμενη. Ενώ η εικονολογική είναι αυτή που εξετάζει τα περιεχόμενα και λέει, ας πούμε, ένα θέμα, η Αφροδίτη και ο Έρωτας. Γιατί εμφανίζεται εκείνη την περίοδο, ποια φιλολογικά ζητήματα έτρεχαν παράλληλα, από πού ο καλλιτέχνης πήρε την αφορμή και έφτιαξε το, το έργο. Άρα είναι η, ο λόγος περί της εικόνας, του περιεχομένου της δηλαδή. Μετά στις αρχές του 20ου αιώνα εμφανίζεται η φορμαλιστική. Η φορμαλιστική προσέγγιση είναι να διαβάσω το έργο τέχνης μόνο από την πλευρά των μορφών. Μόνο από την πλευρά των μορφών. Δεν με ενδιαφέρει ποιος απεικονίζεται μέσα στο έργο. Δεν με νοιάζει ο καλλιτέχνης. Με νοιάζουν μόνο οι μορφές. Είναι γνωστό και ένα βιβλιαράκι που ονομάζεται «Η ζωή των μορφών», που είναι έτσι ένα μικρό εγχειρίδιο για τον τρόπο με τον οποίο αυτή η φορμαλιστική ανάλυση ε, ε, σκέφτεται για την τέχνη. Μετά έχουμε τη στρουκτουραλιστική, τη δομιστική και τη σημειωτική ανάλυση. Εδώ εξετάζονται πάλι μορφές, αλλά και τα περιεχόμενά τους. Τι είναι η σημειωτική, είναι γιατί καταλαβαίνω ότι το κόκκινο φανάρι στο δρόμο μου λέει εμέναν αν είμαι παιζί, ε, μην περνά στο δρόμο. Άρα είναι σήματα, είναι ένα κώδικας τα σχήματα που χρησιμοποιεί η τέχνη, τα οποία χρειάζεται να τα α, αποκωδικοποιήσω. Μετά είναι η ψυχαναλυτική. Δηλαδή, μετά τον 20ο αιώνα και την, τον πατέρα της ψυχανάλυσης τον Φρόιντ, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς να πάμε στην ψυχαναλυτική προσέγγιση του έργου. Προσέξτε όμως ότι το ψυχαναλυτικό δεν είναι μονάχα α, τι, σκεφτός, τι σκεφτόταν ο καλλιτέχνης και έφτιαξε το θέμα αυτό, το οποίο σήμερα θα αναπτύξουμε, αλλά είναι κι άλλο ένα κόμμα που ταιριάζει με τα προηγούμενα, με τη στρουκτουραλιστική και σημειωτική ανάλυση, που λέει ότι η ψυχολογία της αντίληψης υπάρχει, λέει, στον ανθρώπινο εγκέφαλο ένας κοινό κώδικας μέσα από τον οποίο κατανοούμε τα σχήματα η ψυχολογία της αντίληψης, για όποιον είναι εξοικειωμένο με το βιβλιαράκι του Ernst Gombrich στο χρονικό της τέχνης, ο Ernst Gombrich είναι ψυχολόγος της αντίληψης. Αυτό είναι το, η θεματική του, αυτή είναι η εκπαίδευσή του. Ψυχανάλυση λοιπόν και μετά έρχεται η διεπιστημονική διαθεματική διεπιστημονική ανάλυση των έργων όπου διαπερνάει και σχετίζεται με την εικονολογική αυτό ανάλυση, όπου η εικόνα, το θέμα, ο τρόπος που διαπραγματεύτηκε ο καλλιτέχνη το έργο, διατρέχει όλες παράλληλα τις εκφάνσεις του, του, ανθρώπινου νου. Πάει και σε άλλα επιστημονικά πεδία. Ας πούμε όταν λέμε για τον κυβισμό και λέμε ότι ο κυβισμός εισήγαγε και την έννοια του χρόνου, πρέπει να πάμε εκεί και στον Αϊνστάιν που την ίδια περίοδο το 1905 μιλάει για την σχετικότητα του χρόνου. Αφού τα έχω πει λοιπόν αυτά, με ένα καμβά τώρα για να αιτιολογήσω γιατί πάμε στο τέχνη και ψυχανάλυση. Πάω να το πω με τον τρόπο που ξέρουμε ότι τα πράγματα συμβαίνουν στην τέχνη. Λέμε πάντα ότι ο που ο άνθρωπος ζει στην κοινωνία, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την κοσμοθεωρία της εποχής του, έχει μια έκφανση στον τρόπο που δημιουργεί τέχνη. Αυτό είναι αλήθεια ή δεν είναι, θα το δούμε σε αυτή την παρουσίαση. Τι λέει λοιπόν αυτό, ότι η εποχή είναι τέτοια και ο καλλιτέχνης δημιουργεί ανάλογα. Πρώτα έχω ένα άτομο, έναν άνθρωπο, ο οποίος διαμορφώνεται μέσα σε μια κουλτούρα, αυτός μετά γίνεται καλλιτέχνης, μοιράζεται τη σκέψη του με άλλους καλλιτέχνες, δημιουργείται ένα στυλ, το οποίο στυλ εκπροσωπεί την εποχή. Αυτός που υποστήριξε αυτή την θεωρία, καταρχήν είναι ο υπόλοιπος Τέν. Λέει λοιπόν ο υπόλοιπο Τέν ότι η τέχνη είναι το αποτέλεσμα της εποχής. Κάθε μορφή τέχνης λέει είναι προϊόν της εποχής της, όπως το κατάλληλο χωράφι μέσα στο οποίο φύονται τα κατάλληλα φυτά. Και κάθε εποχή έχει την ανάλογη τέχνη της. Παραδείγματος χάρη, λέει ο, ο υπόλοιπος, ε, δεν θα μπορούσε ποτέ να διανοηθούμε ότι η τέχνη της αρχαιότητας θα μπορούσε να επαναλημφθεί σε άλλη εποχή, η αρχαία ελληνική τέχνη ανήκει σε εκείνη την κουλτούρα, σε εκείνη τη δομή, σε εκείνη την εποχή και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί δηλαδή να επαναληφθεί με κανένα τρόπο σε άλλη είναι εποχή. Προχωράω. Το έργο τέχνης λοιπόν είναι σύμπτωμα της εποχής, δηλαδή η εποχή παράγει το έργο τέχνης υποχρεωτικά ή μήπω το έργο τέχνης δημιουργεί, ανοίγει δρόμο για μια καινούρια εποχή. Με αυτή την απάντηση που θα δώσει κάποιο, αλλάζει ο τρόπος που βλέπει το έργο τέχνης. Αλλάζει όλος όλο και Αν είναι σύμπτωμα της εποχής, είναι αναγκαιότητα. Αυτή η εποχή παράγει αυτά τα έργα. Εάν ανοίγει δρόμο για καινούρια εποχή, τότε αντιλαμβανόμαστε την τέχνη ως κάτι το οποίο πάει πάνω από την προσωπικότητα, πάνω από τα γεγονότα της εποχής. Και εδώ υπάρχει και αυτός, αν θέλετε, η, η, η αντίληψη που έχουμε, ότι κάποια έργα της τέχνης, στην εποχή που δημιουργήθηκαν, προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και έπρεπε να έρθει μια άλλη εποχή η οποία αναγνώρισε αυτά τα έργα τέχνης και τα αξιολόγησε όπως τους έπρεπε. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν μπαίνει και η σημερινή ερώτηση γιατί όπως η εποχή έτσι και η προσωπικότητα. Το έργο τέχνης είναι σύμπτωμα της προσωπικότητας ή το έργο τέχνης δημιουργεί προσωπικότητα. Εδώ είμαστε στα δύσκολα. Γιατί αν το έργο είναι σύμπτωμα της προσωπικότητας, τότε περιορίζω το έργο τέχνης στις φτηνές, πώς να το πω, περιπέτειες της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Γιατί ο καλλιτέχνης είναι και άνθρωπος. Ζει, ερωτεύεται, εμ, απογοητεύεται, χρωστάει, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Ή μήπω δημιουργεί προσωπικότητα το έργο τέχνης. Δηλαδή, εγώ είμαι μια ανώνυμη, γίνομαι καλλιτέχνη και αποκτάω όνομα μέσα από το έργο τέχνης που δημιουργώ. Αυτές είναι δύο θεωρίες. Η μία ανήκει στον Φρόιντ, η άλλη ανήκει στον Ζακ Λακάν, ο οποίος είναι μετά -φροϊδικός. Πάμε όμως στον πατέρα της ψυχανάλυσης, που είναι ο Φρόιντ. Είπαμε από την αρχή, ο 20ος αιώνας είναι ο αιώνας της ψυχανάλυσης. Το 1900 ανοίγει ο δρόμος της, του 20ου αιώνα με την έκδοση του βιβλίου του Φρόιντ «Η ερμηνεία των ονείρων». Είναι το εισιτήριο μέσα από το οποίο μέσα από αυτό το βιβλιαράκι που ξεκινάει όλη η διαδικασία της ψυχανάλυση θα χρωματίσει όλον τον 20ο αιώνα μέχρι τι μέρε μα. Μέχρι τι μέρε μα δεν ξέρω, γιατί μετά το 60 εμφανίζονται οι αντιφροειδικοί, α πούμε ο Ντελέ και η Γκαταρή, γράφουν τον αντιειδήποδα. Γιατί τι εισάγει ο, ο Φρόιντ, μα μιλάει για το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Τι έλεγε όμω, τι συνέβαινε την εποχή του Φρόιντ, τι συνέβαινε την εποχή του Φρόιντ, να δούμε λίγο. Καταρχήν, τι θεραπεύει ο Φρόιντ, με τι ξεκινάει, μα είπε η, 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 η θεωρία τη ανάλυση των ονείρων. Αλλά η εποχή μέσα στην οποία δρά ο Φρόιντ είναι η εποχή τη ιστερική γυναίκα. Τα τελευταία 20 χρόνια του 19ου αιώνα. Και τα άλλα 10 των αρχών 20, των αρχών του 20ου, το πρόβλημα που βασανίζει τις ψυχικές διαταραχές είναι η γυναικεία ιστερία. Η πρώτη γυναίκα σε εκείνη την εποχή, 1894, που πετάει βιτριόλι, είναι η εικονιζόμενη εδώ. Η πρώτη γυναίκα που θεραπεύεται από την ιστερία από, τους, ε, από τον Φρόιντ τελικά, γιατί του την δίνει σαν πελάτησα ο συνεργάτης του, άλλος ψυχαναλυτής, είναι έτσι γράφεται στα βιβλία του η Άννα Ο. Το πραγματικό της όνομα είναι η κυρία Πάπενχαϊμ. Είναι μια κοπέλα η οποία πάσχει από ιστερία. Δεν, δεν με νοιάζει να μπω στα γεγονότα. Με ενδιαφέρει λίγο να καταλάβουμε και να ρωτήσουμε. Η ψυχανάλυση γεννήθηκε εν κενό. Η ψυχανάλυση γεννήθηκε σαν επιστήμη που θέλει να είναι επιστήμη, δεν ξέρω αν είναι. Γεννήθηκε απομονωμένη από οτιδήποτε. Εδώ είπαμε προηγουμένως ότι η εποχή γεννάει πράγματα. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβαινε στην εποχή ακριβώς που ο Φρόιντ γράφει. Η, η μέδουσα του Βον Στουκ έχει αυτή την όψη. Είναι η εικόνα της Φαμ Φατάλ. Διαχέεται σε όλη αυτή την περίοδο και κυρίως που θα την ονομάσουμε Μπελεπόκ. Η φαν φατάλ έχει αυτή την όψη, αλλά και η κλινική εικόνα της ιστερικής γυναίκας έχει αυτή την όψη που βλέπουμε στη φωτογραφία δεξιά. Τι συνέβαινε λοιπόν στο δεύτερο μισό του, 20 του 19ου αιώνα. Το 1848 ο Καρλ Μάξ δημοσιεύει το κεφάλαιο. Το 1850 εμφανίζεται το κίνημα του ρεαλισμού με τον Κουρμπέ και τις αντιδράσεις όλου του φιλότεχνου κοινού. Το 1859 δημοσιεύει ο Δαρβίνο ότι δεν είμαστε το αγαπημένο παιδί του Θεού, καταγόμαστε από τον πίθηκο. Το 1874 μαθαίνουμε στην ιστορία της τέχνης ότι εμφανίζεται ο εμπρεσιονισμός. Η δόξα του τι βλέπω, η δόξα της όρασης. Όχι πια τι ξέρω, όχι πια τι έχω στο μυαλό μου, αλλά αυτό που βλέπω. Έτσι λοιπόν αυτή την εποχή, μας απορροφάει το κίνημα του εμπρεσιονισμού, γιατί είναι και το πρώτο που ξεκινάει τις πρωτοπορίες της τέχνης. Το κίνημα του εμπρεσιονισμού μας κλέβει όλη την προσοχή. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα άλλο κίνημα που λέγεται συμβολισμός. Ο συμβολισμός ξεκινάει στα 1886 και λέει αντίθετα, πάει αντίθετα πλήρως με τον εμπρεσιονισμό. Λέει όχι στον νατουραλισμό, γιατί ο, ο, εμπρεσιονισμός είναι παιδί του νατουραλισμού. Τι είναι ο νατουραλισμός? Να δω τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, χωρίς φτιασίδωμα. Ο Ζολά είναι ο μέγας λογοτέχνης του νατουραλισμού και γράφει την Ανά. Τι άλλο μας λέει ο συμβολισμός? Ότι τα πάντα έχουν διπλή ανάγνωση. Σώμα και πνεύμα πρέπει να τα εξετάσουμε και τα δύο. Και εισάγεται και η έννοια της συναισθησίας που θα την δούμε όταν θα ασχοληθεί κάποιος με τον Καντίνσκι το 1910 που μιλάει εκείνος για το βλέπω, βλέπω ήχους και ακούω χρώματα. Ο συμβολισμός λοιπόν μας λέει πέρα από τα φαινόμενα με ενδιαφέρει η αναζήτηση του συνολικού έργου τέχνης. Αυτός που γράφει το μανιφέστο του συμβολισμού είναι ο Ζαν Μορεάς, Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλο. εκείνο που με ενδιαφέρει είναι τα κόκκινα γράμματα. Ο στόχος του συμβολισμού είναι να ντύσει, λέει με τα, με τα λόγια εκείνων, το ιδεατό με μια αντιληπτή μορφή, το πω με άλλα λόγια, αυτά που χρησιμοποιεί ο Κλέα αργότερα και λέει να κάνω ορατό το αόρατο. Έτσι λοιπόν οι συμβολιστές ενδιαφέρονται για τις μεταφορές του συμβολισμού το μυστικιστικό κομμάτι του ανθρώπου, το εσωτερικό του, το σώψυχο, μύθι, όνειρα, το φασματικό, το μεταφυσικό, ο θάνατος. Αυτά ενδιαφέρουν το συμβολισμό. Ο συμβολισμός, για να πούμε μερικά ονόματα, στην Ελλάδα είναι ο Παλαμάς και ο Χατζόπουλος, στη μουσική είναι ο Ρίχαρντ Βάγνερ, στην ε, είναι ο Ρεμπό, τον ξέρετε, ο Μποντλέρ, τον ξέρετε, ο Φλομπέρ, ο Έντγκαρα Λαμπόε που γράφει τα μυθιστορήματα του τρόμου. Στα χαρακτηριστικά, λοιπόν, θέλω να κρατήσετε το τελευταίο. Λέει ότι όταν ο καλλιτέχνη έρθει σε επαφή με αυτή την εσωτερική πραγματικότητα, με το υπερβατικό κομμάτι της ανθρώπινης ψυχής, όταν ξανααντιμετωπίζει αυτή την πραγματικότητα που βλέπει γύρω, του φαίνεται τόσο ταπεινή και φτωχή που μελαγχολεί και απελπίζεται. Προσέξτε δηλαδή ότι την ώρα που εκβιομηχανίζεται η Ευρώπη, την ώρα που έχει ξεκινήσει ο εμπρεσιονισμός και τα μοντέρνα κινήματα, ο συμβολισμός κρατάει μια άλλη γλώσσα. Α, πώς να το πω. Λέει όχι σε αυτό το θετικισμό και σε αυτή την δόξα της επιστήμης και λέει ας κοιτάξουμε μέσα, ας κοιτάξουμε το μέσα του ανθρώπου. Είναι ένα κίνημα περιορισμένο καθόλου. Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Αγγλία, Γερμανία, Νορβηγία. Να πω μερικά ονόματα. Ο Γκουστάβ Μωρό, ο Μπέκλιν, ο Ντιλό ο Γκογκέν, η Ναμπή, ο Γκούσταυ Κλίμπτ, ο Έντβαρτ Μούγχ, που τον ξέρουμε σαν πατέρα του εξπρεσιονισμού με την κραυγή, όμως είναι συμβολιστής. Τα έργα που δημιουργούν λοιπόν είναι αυτή της μορφής. Θα πούμε μερικά. Το ανίποτο και η υπέρτατη μαγεία ενδιαφέρουν εδώ. Είναι Απορία άξιων, πώ πάνε δύο πράγματα παράλληλα και δίνουμε την προσοχή μα μονάχα στι πρωτοπορίε. Εμπρεσιωνισμό, μεταφοβισμό, μεταεξπρεσιωνισμό, μετακυβισμό, φουτουρισμό, οι μοντερνες πρωτοπορίε. Όμω παράλληλα συμβαίνουν αυτά. Τι λέει λοιπόν η εποχή και τι λέει η εικόνα τη Φανφατάλ, ακόμα και στον κινηματογράφο 1927, στο περίφημο έργο Μετρόπολη, η εικόνα τη γυναίκα ταυτίζεται με την γυναίκα θεά, την Ίσίδα, που μαγεύει, αποπλανά. Είναι η γυναίκα που όταν έρθει σε επαφή της ο άντρας, κοιτάξτε πόσο, γιατί έτσι λιγάκι ενθουσιάζομαι, γιατί είναι τόσο σύγχρονη αυτή η αντίληψη της γυναίκας που φτάνει μέχρι σήμερα, δηλαδή με αυτά που συμβαίνουν σήμερα, προσέξτε από πού ξεκινάει αυτή η αντίληψη, ότι η γυναίκα από το είναι αντικείμενο προς χρήση μέχρι είναι επικίνδυνη. Γιατί λέει όταν θα συναντήσει η Φαν Φατάλ, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, ότι δεν ερωτεύεται. Κυριαρχεί στον άντρα. Τον κάνει να ερωτεύεται. Και όταν τον κυριαρχήσει, είναι καταστροφέας των ανδρών. Καταστροφέας αρχών και αρετής του πάντρε παντρώνε, του, του άντρα οικογενειάρχη. Καταστρέφει την, την, ζωή του. Βλέπετε ένα μύθο που, που αρχίζει και εμφανίζεται. Είναι η φανφατάλη πλανέφτρα. Οι εικόνες λοιπόν που παράγει ο συμβολισμός είναι αυτή της μορφής. Ακόμα και ο, και ο κλίμπτης της ο αποκεφαλισμός πάντοτε, μας λέει ο Φρόιντ τώρα, είναι πάντοτε συνδεδεμένος με τον ευνουχισμό. Η Σαλόμη σαγηνεύει τόσο... Ποιο ήταν ο Ηρώδης? Ποιος ήταν που του ζήτησε με το χορό να πάρει το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή. Σαγηνεύει τόσο που ζητάει την απόλυτη, το απόλυτο έγκλημα. Η αμαρτία συνδεδεμένη με το φίδι της Εύας, που εκείνη πλάνεψε τον καημένο τον Αδάμ που κατά τα άλλα ήταν αθώος, το φίδι, η σαγίνη, να, να Σε αυτή την αγκαλιά ενός άντρα, της στις, στις, στις γυναίκα στην αγκαλιά, η γυναίκα γίνεται μέδουσα, γίνεται, πώς να το πω, τον κατακλίζει. Δεν είναι αγάπη, είναι κατακυρίευση. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα της γυναίκας. Αυτές είναι οι εικονογραφίσεις από τα άνθη του Κακού στο βιβλίο του Μποντελέρ. Αυτή είναι η εικόνα της γυναίκας που παράλληλα εμφανίζει παθολογικά την ασθένεια της ιστερίας. Στην πραγματική ζωή η γυναίκα εμφανίζει την εικόνα της ιστερίας. Λιποθυμάνε η μία μετά την άλλη. Όταν έρχεται λοιπόν ο... η υπόθεση, ακόμα και ο Ντεγκά εδώ, ο Ντεγκά, ο εμπρεσιονιστής Δεγκά ζωγραφίζει αυτό το έργο για να σχολιάσει την οικογένεια Μπελέλη. Πρόκειται για την αδερφή του που έχει παντρευτεί κάποιον, τον οποίο δεν τον χωνεύει καθόλου, και βρίσκεται στην εγκλωβισμένη, στην εικόνα σύζυγος, μητέρα. Και κάνει αυτό το ψυχογράφημα ο Δεγκά, αυτής της οικογένειας η οποία μοιάζει λειτουργική, αλλά είναι δυσλειτουργική από κάτω. Ωραία. Κάνε ένα βήμα πίσω. 1781, ο Φούζιλη ζωγραφίζει τον Εφιάλτη. Ο Εφιάλτης, το όνειρο δηλαδή, ε? αυτό που βαραίνει την ψυχή, αυτό που δεν σε αφήνει να ξυπνήσει τη νύχτα. Το άλογο χωρίς μάτια, φασματικό. 1781, είχε δε λέει τόση πέραση αυτό το έργο, που έφτιαξε πολλά αντίγραφα για να ικανοποιήσει το κοινό που το αγόραζε το έργο. Κοιτάξτε όμως τη στάση της γυναίκας και κοιτάξτε πόσο κοντά είναι με την κλινική εικόνα της γυναίκας ιστερικής. Λέει ο Φρόιντ, σε αυτή την περίοδο ακριβώς, ότι η ιστερία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία καταπίεση που αισθάνεται η γυναίκα, εγκλωβισμένη στο ρόλο της, όταν η κοινωνία την καλεί να βγει έξω. Αλλά ακόμα η κοινωνία δεν επιτρέπει στη γυναίκα να βγει έξω από το σπίτι της και από το ρόλο της. Ο Σαρκό είναι ένας από τους γιατρούς στη Γαλλία, πάρα πολύ διάσημος, ο οποίος στην εικόνα όπως βλέπετε εδώ δείχνει στους μαθητές του, μεταξύ των μαθητών του θα είναι για ένα διάστημα και ο Φρόιντ, ότι μέσα από την ύπνωση μπορεί να θεραπεύσει την ιστερία ο Φρόιντ θα τον παρακολουθήσει. Μετά όταν θα γυρίσει στη Βιέννη δεν θα μπορέσει να ασκήσει καλά την ύπνοση, δεν είναι πολύ καλό στην ύπνοση και θα ασχοληθεί με την ψυχαανάλυση. Με τοποθετώντας δηλαδή τον ασθενή στον τιβάνι να του μιλάει και όχι να υπνοτίζει. Εν τω μεταξύ τρέχουν εικόνες κλινικά αρρώστων γυναικών από την πάθηση της ιστερίας. Οι δε κούρες οι θεραπείες, εκτός από την ύπνωση, ήταν πάρα πολλές. Σας ζητάω να μπείτε στο ίντερνετ και ψάξτε να βρείτε φωτογραφίες και διαφημιστικά ε, fake volan, γιατρών που με αυνανισμό υπόσχονταν ότι θα θεραπεύσουν την ιστερία των γυναικών. Έρχομαι στη ζωγραφική του Λουζ Ξέρουμε ότι ζούσε πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του του οίκους ανοχής. Ο οίκος ανοχής έρχεται ως αντιπαράθεση στον... στη συζυγική ζωή. Ο άντρας δηλαδή μπορεί να πάει να εκτονωθεί στον οίκο ανοχής, γεμίζει ο τόπος με οίκους ανοχής την περίοδο αυτή, ενώ η σύζυγος μητέρα παίζει τώρα το ρόλο της πόρνης. Έτσι καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο όταν ο Μανέ θα εκθέσει την Ολυμπία θα λιποθυμάνε οι κυρίες και οι κύριοι από αηδία στην έκθεση που εκτίθεται το έργο γιατί ακριβώς σοκάρονται από την χιδεότητα με την οποία μια σεξεργάτρια θα τη λέγαμε σήμερα κοιτάζει με απόλυτο θάρρος και θράσος χωρίς να κατεβάζει τα μάτια, νατουραλιστικά θα μας το πει ο Ζολά, τον θεατή, ο οποίος θεατής μετατρέπεται αυτόματα σε πελάτη της. Το βλέμμα της που απευθύνεται σε μας απευθύνεται στον πελάτη τον οποίον τον κοιτάει χωρίς καμιά ούτε ντροπή ούτε σεμνοτυφία. Η εικόνα λοιπόν της του οίκου ανοχής. Ο πελάτης ονομάζεται το έργο, δεξιά είναι ο πελάτης και αριστερά οι κοπέλες του οίκου ανοχής. Ο Τουλούς Λοτρέκ μας δίνει αυτή την καταχώρηση, εξέταση του γιατρού από τις κοπέλες που δουλεύουν στον οίκο ανοχής. Και φτάνω στον Γκουστάβ μορό το έργο με το οποίο ο, ο Φρόιντ γίνεται διάσημος, ο Ιδίποδα Τύρανο, όχι ειδικά ο Ιδίποδα και η Σφίγγα, αλλά είναι μέσα στην ιστορία τη ζωή του Ιδίποδα. Θέλω να προσέξετε το βλέμμα τη Σφίγγας, που υπνοτίζει έχοντα γραπώσει τον Ιδίποδα, τον υπνοτίζει. Και έρχομαι στον Γκουστάβ Μωρό, ο οποίο είναι ο ακαδημαϊκός δάσκαλο, ποιον καταρχήν του Ανρήματή. Μαθαίνουμε στην ιστορία ότι ο Ματής Πήγε στην Ακαδημία, είχε δάσκαλο τον Γκουστάβ Μωρό, αλλά αντιδρούσε στον τρόπο με τον οποίο η ζωγραφική, την κατεύθυνση που είχε και έφυγε, τα παράτησε και ασχολήθηκε. Ο Αλμπέρ Μαρκέ είναι εξπρεσιονιστής, ο Ζορ και αυτός φοβ, μεταξύ φόβου και εξπρεσιονισμού. Δηλαδή τους έχει μαθητές οι οποίοι τον εγκαταλείπουν. Για να κάνουμε το διάλογο ότι αυτός είναι στα πράγματα, είναι καθηγητής, στη Σχολή Καλών Τεχνών. Πάω στον Κάρλο Σουάμπε. Δύο εξαιρετικά έργα. Το ένα είναι ο θάνατος του νεκροθάφτη, 1900, την ώρα δηλαδή που ο Φρόιντ εκδίδει την ιστορία, την ανάλυση των ονείρων. Και δεξιά, το κύμα του 1907. Και καθώς λέω το κύμα, δεν μπορώ παρά να κάνω το συνειρμό με τον Μπιλ Βαϊόλα, το Video Art του 2004, η σχεδία. επιστροφή στο Φρόιντ. Τι μας λέει στην ερμηνεία των ονείρων. Μας λέει ότι τα όνειρα είναι η έκφραση του ασυνείδητου. Το ασυνείδητο, αυτό το σκοτεινό πράγμα που έχουμε μέσα μας. Έχουμε δύο υποστάσεις, έχουμε δύο, δύο κόσμους. Ο εξωτερικός, αυτός που βλέπετε τώρα εμένα να μιλάω, και ένας εσωτερικός που δεν ξέρετε τι κάνω τα βράδια, δεν ξέρετε τι κάνω στην προσωπική μου ζωή. Οπότε έχουμε τη λογική και αυτό που κρύβουμε, συνειδητά ή ασυνείδητα το κρύβουμε. Πότε εμφανίζεται, λέει, το ασυνείδητο, καταρχήν στα όνειρα. Δεύτερον, στα λάψους, στις παραδρομές του λόγου, θέλω να πω φασόλι και λέω ραβιόλι, γιατί εχθές πήγα και έφαγα σε ένα ιταλικό εστιατόριο και δεν σας το έχω πει. Σα το έχω κρύψει. Και η παραδρομή του λόγου, γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέει, έλεγε η γιαγιά μου, στο λάψους, στην παραδρομή του λόγου. Σε αυτά που αναβάλουμε να κάνουμε εμφανίζεται η δυσπραγία του υποσυνείδητου. Δηλαδή θέλω να πάω στην εφορία και φοβάμαι. Την εφορία φοβάμαι ή κάτι άλλο η δυσπραγία στα πράγματα που δεν κάνουμε εμφανίζεται. Και σε φυσικά συμπτώματα, αυτό που λέμε σωματικοποιούμε το φόβο, σωματικοποιούμε το άγχος ή το όποιο πρόβλημα. Το όνειρο λοιπόν εμφανίζεται με τρεις τρόπους. Ο τρίτος τρόπος με ενδιαφέρει, με αναπαράσταση εικόνων, μας λέει ο Φρόιντ. Εμφανίζεται με αναπαράσταση εικόνων. Τι κάνει ο Φρόιντ, βάζει τους ανθρώπους του στον καναπέ, αυτό είναι η πραγματική του Συνθήκη εργασίας, είναι το στούντιό του. Βλέπετε και τα αφρικανικά και ασιατικά γλυπτά που κοσμούν και το γραφείο του, αν δείτε φωτογραφία από το γραφείο του, αλλά και το χώρο του. Γιατί τα πρωτόγωνα γλυπτά, μα τα πρωτόγωνα γλυπτά έβλεπε και ο Πικάσο και έκανε τον κυβισμό και οι Γιατί, Γιατί εκεί είναι το αφιασίδωτο της ανθρώπινης φύσης πριν τον πολιτισμό. Οπότε αν είναι κάπου να ανατρέξει ο, ο φυσιογνώστης, ο ανθρωπολόγος, να βρει τις ρίζες του ανθρώπου, δεν μπορεί να τις βρει σε μένα που είμαι διαβρωμένη πέρα για πέρα από τον πολιτισμό, πρέπει να πάει στις ρίζες του πολιτισμού. Και μας λέει λοιπόν ο Φρόιντ ότι έχουμε τρία κομμάτια. Α, αποτελούμαστε από τρία κομμάτια. Το εγώ που είμαι αυτό που φαίνεται, που δια, κατέχεται και διαφεντεύεται από τη λογική, το υπέρεγο, το οποίο είναι αυτό που μου έδωσε η κουλτούρα μου, η οικογένειά μου, η κουλτούρα, το, το σχολείο, η εποχή στην οποία ζω, και μετά είναι το εκείνο. Αυτό είναι το πιο σκοτεινό κομμάτι. Είναι το εκείνο, το id. Το αυτό. Προσέξτε ότι το λέει id. Εκείνο. Αυτό είναι το πιο βαθύ κομμάτι που δεν ξέρω καν τι περιέχει. Μας λένε οι ιστορικοί ότι τρεις επαναστάσεις κλώνησαν την υπόθεση που λέγεται άνθρωπος. Η πρώτη είναι του Κοπέρνικου. Είπανε στον άνθρωπο οι επαναστάσεις αυτές. Πρώτο ο Κοπέρνικος. Άνθρωπέ μου, μην νομίζεις ότι είσαι τίποτα σπουδαίο. Η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Εσύ πάνω στη γη δεν είσαι το κέντρο του κόσμου. Ο ήλιος είναι το κέντρο και ούτε και αυτός. Είναι ένας ήλιος ανάμεσα σε άλλους. Η δεύτερη επανάσταση που κλώνησε τον άνθρωπο και τη θέση του στον κόσμο είναι του Δαρβίνου, που είπε δεν σε δημιούργησε κανένας θεός, κατάγεσαι από τους πυθήκους. Και η τρίτη είναι του Φρόιντ, που είπε άνθρωπέ μου δεν είσαι κύριος του εαυτούς. Έχεις ένα συνειδητό κομμάτι που είναι η λογική σου, αλλά αυτό που σε οδηγεί είναι το ασυνείδητο. Αυτό που είναι από κάτω. Αυτό που κρύβεται και δεν το ξέρεις ούτε εσύ πρώτος ο Φρόιντ τα είπε αυτά. Όχι. Ο Πλάτων μας είπε ότι έχουμε τρία κομμάτια. Το λογιστικό, το θυμοειδές και το επιθυμητικό. Το, η λογική, ο συναισθηματικό μα κόσμο και οι επιθυμίε του. Και έφτιαξε ένα ωραίο σχήμα και λέει. Ο ενίχο είναι η λογική. Και ο ισχυρό νου, η λογική, ελέγχει, ορίζει, δαμάζει τα δύο αντίθετα άλογα που είναι οι επιθυμίες και τα συναισθήματα. Μας λέει λοιπόν κάτι θετικό ο Πλάτωνας, ότι ο νους κυβερνάει. Ο Φρόιντ λέει όχι, κυβερνάει το ασυνείδητο. Αυτό λέει που έχουμε πάνω πάνω που είναι η λογική, είναι αυτή η κορυφούλα που βλέπουμε. Το επόμενο κομμάτι είναι η κουλτούρα που είπαμε της εποχής και το σκοτεινό κομμάτι όπου υπάρχουν οι φόβοι, η επιθετικότητα, οι σεξουαλικές επιθυμίες. Ό,τι δύσμορφο και δύσκολο βρίσκεται εκεί μέσα, σκοτεινό και εκείνο μας οδηγεί. Απεσιόδοξη αντίληψη για τον κόσμο, απεσιόδοξη αντίληψη για τον άνθρωπο, πάω παρακάτω. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι κύριος του σύμπαντο, ο άνθρωπος δεν είναι κύριος του εαυτού του. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ εδώ αυτό το έργο του Μιχαήλ Έλεγε ο Μιχαήλ Άγγελος ότι όταν βλέπω έναν κύβο μάρμαρου, έχω δει ήδη τι έχει εγκλωβιστεί εκεί μέσα. Έχω δει ήδη ότι εκεί μέσα υπάρχει μια μορφή. Εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να την ελευθερώσω. Και μας λένε πάντοτε οι μελετητές ότι εδώ πέρα υπάρχει διαμάχη σώμα ή πνεύμα. Σώμα που σημαίνει εμ, αισθήσεις, ένστικτα, εμ, ορμές σεξουαλικότητα και το άλλο είναι το πνεύμα. Και ο χριστιανισμός λέει, θα δαμάσεις, θα δαμάσεις το σώμα για να καθαρθεί το πνεύμα, για να μπορέσεις μετά να σταθείς επαξίως δεξιά του Πατρός, δεξιά του Θεού. 1920-1930, αυτό διαχέεται. Στροφή προς το υποσυνείδητο. Το νόημα υπό ο ορθός λόγος υπό ο κόσμος έχει μέσα και έξω. Ενδιαφέρει ο χώρος του υποσυνείδητου. Αυτό το, το νόημα υποαμφισβήτηση, πού αλλού θα το βρούμε καλύτερα από το σουρεαλισμό. Λέει ο Μαγκρίτ, αυτή δεν είναι μία πίπα. Μα αφού μία πίπα βλέπω. Ναι, δεν είναι μία πίπα. Είναι ζωγραφικός πίνακας. Ξεκινάει λοιπόν η υπόθεση που λέγεται σουρεαλισμός με αυτόν τον διάλογο πραγματικό-υπερπραγματικό. Πραγματικό, Πέρα από το πραγματικό. Αυτό είναι ο υπερρεαλισμός. Τι είναι έξω και τι είναι μέσα. Τι είναι αυτό που βλέπω και τι είναι αυτό που προβάλλω. Βλέπει, λέει ο νεαρός, ένα ωραίο κορίτσι. Βλέπει ένα ωραίο κορίτσι ή κάνει προβολή. Μας λέει ο Μαγκρίτ. Ο Μαγκρίτ ο ίδιος διατείνεται ότι εγώ λέει, δεν είμαι ζωγράφος, είμαι διανοητής, απλώς φτιάχνω, εμ, φτιάχνω εικόνες τις σκέψεις μου. Ο, ο Μαξ αυτή είναι η εικονογράφηση ενός ονείρου του, δεν θα σταθώ εδώ. Το μέσα και το έξω, ξανά Μαγκρίτ. Ό,τι μας έμαθε η τέχνη ότι είναι ο πίνακα ζωγραφικής, δηλαδή πάνω στον πίνακα ζωγραφικής ζωγραφίζω μια εικόνα της φύσης, ο Μαγκρίτ το αντιπαραβάλλει με την ίδια τη φύση και λέει τι είναι αληθινό, τι είναι ψεύτικο. Αυτός ο διεισμός, τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο, εικονογραφείτε, το, το ξέρετε το έργο από τη Σχολή των Αθηνών, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Ο Πλάτωνας είπε, όχι, όχι, ο κόσμος εδώ που βλέπετε είναι φαινόμενα, φαινόμενα, παροδικά, περιστασιακά. Ο πραγματικός κόσμος, ο κόσμος της αλήθειας, της απαρασάλευτης, είναι στο υπερουράνιο, στον κόσμο των ιδεών. Ο Αριστοτέλης του λέει, Άσε μας με αυτά. Θέλω να μετρήσω αυτό τον κόσμο που βλέπω και να τον κατηγοριοποιήσω. Έχουμε λοιπόν σώμα ή πνεύμα. Πλάτωνας ή Αριστοτέλης. Ιδεαλισμός ή υλισμός. Ο Τρό, ο σημειολόγος των αρχών του 20ου αιώνα, είπε ότι είναι κατασκευή αυτός ο, δι, ο, ο διεισμός. Και πρέπει να στην τέχνη περιμένουμε τον Καντίνσκι, ο οποίος μας είπε για τη συναισθησία που είπαμε στην αρχή, ότι είναι και και αντί να πω είτε είτε πρέπει να πω και. Και η θεραπεία στην ψυχανάλυση δεν είναι να πω συνειδητό ή ασυνείδητο, αλλά να πω συνειδητό και υποσυνείδητο μαζί για να θεραπεύσουμε την ψυχή. Αν υποθέσουμε ότι η ψυχή αρρωσταίνει κιόλα. Σε αυτό το πλαίσιο ας δούμε τώρα δύο μορφές. Πόλοκ, 1945. Το χρώμα ως δράση γυρίζει γύρω από τον καμβά, και ζωγραφίζει όχι στο καβαλέτο, στο πάτωμα. Το χρώμα λοιπόν ως δράση, ως καταγραφή, η πινελιά αν θέλετε, ούτε η πινελιά, η χειρονομία που καταγράφεται στο μουσαμά, ως δράση, ως περπάτημα γύρω από το μουσαμά. Στην ίδια εποχή, στο ίδιο ρεύμα, εμφανίζεται η άλλη ομάδα καλλιτεχνών που ονομάζεται αφηρημένος εμπρεσιονισμός όπου τώρα ο Ρόθκο μαζογραφίζει επιφάνειες χρώματος. Και πάει εντοστιακά, πάει να μας συνδέσει. Ο ίδιος λέει, εγώ δεν κάνω αφηρημένη τέχνη. Εγώ λέει, κάνω τέχνη αναπαραστατική. Μα συνδέει με το υποσυνείδητο, όπως και, ο, όπως και ο Πόλοκ, είναι στην ίδια γραμμή. Απλώς έχουμε διαφορετική έκφανση. Για να δούμε αυτή την έκφανση που είναι διαφορετική. Έχουμε αριστερά τον Πόλοκ και δεξιά τον Ρόθκο. Από κινηματογραφικό έργο δεν είναι ο ίδιο ο Ρόθκο, απλώ μου άρεσε το πολύ κόκκινο που είχε. Ο Πόλοκ λοιπόν είναι ο άνθρωπο τη δράση, ο Ρόθκο είναι ο άνθρωπο τη ενόραση. Μα τι λέω τώρα, ρωτάω με τα λόγια του Φρόιντ, αν ο καλλιτέχνη ψυχαναλύεται. Γιατί ο Λεωνάρντο Νταβίντσι κάθεται νοερά στον τιβάνι του ψυχαναλυτή Φρόιντ. 1909 δημοσιεύει ο Φρόιντ ο ποιητή και η φαντασία. 1910 δημοσιεύει μια παιδική ανάμνηση του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Αυτό μέσα εκεί, αυτά που αναπτύσσει είναι, το λέω επιγραμματικά, ότι η προσωπικότητα του καλλιτέχνη έχει σαν αποτέλεσμα το έργο τέχνης. Διστροπ, διστροπικός, Εκεντρικό παράξενος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταπιέσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες και τις μεταμορφώνει σε έργο τέχνης. Θα το αναπτύξω κι άλλο. Το έργο τέχνης είναι σύμπτωμα μιας προσωπικότητας. Ρωτάει, από ποια πηγή παίρνουν το υλικό του οι καλλιτέχνε, Από τη φαντασία. Την η φαντασία που εκδηλώνεται στα όνειρα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή. Είτε πούμε από τα όνειρα, είτε πούμε από τη φαντασία, οι καλλιτέχνε λέει, παίρνουν το υλικό τους από τη φαντασία. Και εκεί που καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, τα μετουσιώνουν, είναι το sublimation που λέει ο Φρόιντ, τα μετουσιώνουν σε κάτι ανώτερο, που είναι η τέχνη. Είναι δηλαδή επιθυμίες που δεν πραγματοποιήθηκαν. Κάνει με ένα παραλληλισμό με το παιδί. Λέει, το παιδί παίζει και ο καλλιτέχνης παίζει Όπω λέμε, η Συμφωνική Ορχήστρα τη Νέα Υόρκη παίζει το τάδε κομμάτι. Το παίζει με την έννοια του σοβαρού, όχι του κανοπλάκα ε, κάνω πλάκα και αστειεύομαι. Το αντίθετο λέει του παίζω είναι η πραγματικότητα. Το αντίθετο του παίζω είναι η πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο όταν παίζει, τι θέλει να. εκφράζει μια επιθυμία. Ποια είναι η επιθυμία του να γίνει ενήλικα. Ο καλλιτέχνη, που είναι πια ενήλικας, έχει μια επιθυμία η πραγματικότητά του να είναι αλλιώτικη. Και επειδή δεν είναι αλλιώτικη, καταφεύγει στην τέχνη. Είναι δηλαδή η τέχνη ένα είδο μετουσίωση μια επιθυμία που δεν εκπληρώνεται. Παίρνει λοιπόν τον Λεωνάρο Νταβίντσι και λέει, κοιτάζει τη ζωή του από τα απομνημονεύματά του και από τη βιογραφία του και λέει, παιδί δύο μαμάδων, Αποστερείται της πραγματικής του μαμά, που δεν ήταν σε γάμο ο πατέρας του μαζί της, είναι νόθο παιδί της Κατερίνας, αποσπάται από αυτήν στα τρία του χρόνια και ζει με την μητριά. Και οι δύο μητέρες τον αγαπάνε πάρα πολύ και με τις δύο μητέρες έχει σχέση και επαφή. Σε αυτήν λέει την ανάμνηση οφείλεται το έργο αυτό που βλέπουμε δεξιά, σε αυτή την ανάμνηση είναι αυτό το χαμόγελο που εφαρμόζει σε όλες τις γυναικείες μορφές, είναι η ανάμνηση της Κατερίνας, της βιολογικής του μητέρας. Και επίσης στο ρούχο αυτό που βλέπετε, να'τες οι δύο γυναίκες, δύο μαμάδες, μπλεγμένες μεταξύ τους. Είναι η Άννα, η Παναγία και ο μικρός, Ιωάννη, ο, ο μικρός Χριστός. Δύο γυναίκες μπλεγμένες μεταξύ τους. Και στο ρούχο της, της Παναγίας, βλέπει το σχήμα τον γήπα τον οποίον περιγράφει ο Λεωνάρντο ότι ερχόταν λέει στην κούνια μου και χτύπαγε με την ουρά του το στόμα μου και ο Φρόιντ κάνει διάγνωση και λέει είναι ομοσεξουαλικός καταπιέζει τις φορμές του γιατί δεν είναι αποδεκτές τα... καταπιέζει την αγάπη του για τη μητέρα του και τα δύο γεγονότα του βγαίνουν στην τέχνη. Η φαντασία δηλαδή είναι ένας τρόπος να επανεφεύρει ο καλλιτέχνη την πραγματικότητα την οποία δεν αντέχει. Εδώ βέβαια πρέπει να πω μια παρένθεση. Ζει ο Φρόιντ και τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τις παραμονές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπει τον κόσμο γύρω του να μην αντιλαμβάνεται ότι έρχεται η συμφορά. Και επειδή αντιλαμβάνεται ή δεν αντιλαμβάνεται, η πραγματικότητα δεν αρέσει και καταφεύγουν σε άλλη πραγματικότητα. Δείτε το δηλαδή, να ψυχαναλίσουμε και τον ψυχαναλυτή. Άλλο δοκίμιο του Φρόιντ, του ο Μωυσής του Μιχαήλ Αγγέλου. Ενώ η, η δόκιμη σκέψη είναι ότι με αυτή τη δυνατή μορφή μας δείχνει το θυμό του Μωυσή όταν κατεβαίνει με τις πλάκες, τις γραμμένες, με τις εντολές, βρίσκει το λαό του να θυσιάζει σε ένα παγανιστικό ομοίωμα, μας λέει ο Φρόιντ, όχι, όχι, εδώ αναζητάει τον πατέρα του και μας δείχνει το συγκρατημένο θυμό που έχει ο ίδιος προς τον πατέρα του. Και το βρίσκει αυτό το συγκρατημένο θυμό στην, στα χέρια του Μωυσή. Ο τρόπος με τον οποίο το αριστερό χέρι δεξιά από μας, πώς έχει κρατήσει τα γένια που πριν, είχαν πάρει φόρα να βγουν στο χώρο από το θυμό, το αριστερό χέρι συγκρατεί το θυμό. Αλλά ποιο είναι ο καλλιτέχνη, δηλαδή μόνο ο Φρόιντ μας μίλησε για τον καλλιτέχνη. Πάντοτε, σε όλες τις εποχές, ο καλλιτέχνη συνδέθηκε με την έκσταση, τη μελαγχολία, την τρέλα. Και όταν λέω τρέλα, εννοώ και τη μανία. Θα τα δω αμέσω. Δύο μορφές που τις είδαμε προηγουμένως με τον Πόλοκ και τον Ρόθκο ο άνθρωπος της δράσης και ο άνθρωπος της ενόρασης. Ο άνθρωπος της δράσης είναι ο άνθρωπος της οικονομίας, του εμπορίου. Ο άνθρωπος της ενόρασης είναι ο καλλιτέχνης. Ο ποιητής, ο ζωγράφος, ο γλύπτης, ο μουσικός. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται τις σκέψεις του. Αυτός λοιπόν ο μελαγχολικός άνθρωπος είναι το πρότυπο του καλλιτέχνη ανά τους αιώνες. Ξεκινάμε με τον σκεπτόμενο στην κυκλαδική τέχνη. Είναι ένα πρότυπο, εμφανίζεται μετά με τον Δίρερ, uh, του ανθρώπου που ακουμπάει το μάγουλο με το χέρι, στηρίζει το κεφάλι δηλαδή με το χέρι, ενώ το χέρι στηρίζεται στο γόνατο. Αυτό το πρότυπο εμφανίζεται και σε αυτή τη μορφή κάτω εδώ μπροστά, που εμφανίζεται ο ίδιος ο Μιχαήλ Άγγελος από έργο του Ραφαέλου και θα ξαναβρούμε αυτόν τον σκεπτόμενο άνθρωπο στον Ροντέν. Ο σκεπτόμενος. Να τα δούμε μαζί. Δίρερ, Ραφαέλο, Ροντέν. Ο μελαγχολικός άνθρωπος. Είναι το ίδιο μοτίβο που ανά τους αιώνες ανακυκλώνεται. Ξαναεμφανίζεται. Τι είναι αυτός ο μελαγχολικός άνθρωπος. Είναι ο καλλιτέχνης ο οποίος έχει γεννηθεί κάτω από τον αστερισμό του Κρόνου. Στην τρίτη μας συνάντηση, θα πούμε για τον χρόνο που μεταμορφώνεται σε χρόνο και από χρόνος γίνεται θάνατος σε επίπεδο μοτίβου, σε επίπεδο εικονογράφησης. Αυτός ο, ο άνθρωπος που είναι ο μελαγχολικός αυτός, ο άνθρωπος που είναι εμπνευσμένος, αφοσιωμένος στο έργο του, επαναστατικός, μόνομανής λατρεύει τη δουλειά του αλλά και ταυτόχρονα αποξενωμένο, μοναχικό και νευρωτικός, είναι κεντρικό, είναι ιδιόρυθμο. Αυτό είναι ο μελαγχολικό. Και μα λέει ο Φρόιν, επιθυμεί ο καλλιτέχνη να είναι καλλιτέχνη, γιατί θέλει να μετουσιώσει όλα του τα καταπαιγιασμένα συναισθήματα, παλεύει με τι ανασφάλειέ του, επιθυμεί να είναι αποδεκτό, επιθυμεί οι άλλοι να τον αναγνωρίσουν. Μας λέει όμως ο, Ρίγκλ, ο Άλλο Ισ Ρίγκλ, στις αρχές πάλι του αιώνα, ότι υπάρχει άλλη μια παράμετρος, που είναι επιθυμία για τέχνη. Δεν είναι επιθυμία εγώ να αναγνωριστώ, είναι επιθυμία που έχει ο άνθρωπος ανθρωπολογικά να κάνει τέχνη. Και ότι αυτό οδηγεί βεβαίω στην στην αυτονόμηση του έργου τέχνης. Δεν είναι παράγωγο της ψυχοβιογραφίας του, του καλλιτέχνη. Ξανά πάω από τις αρχές. Ο Πλάτωνας μας έλεγε ότι διακατέχεται ο καλλιτέχνη από θεϊκή μανία, όπου μανία βλέπει ένα είδο τρέλα. Είναι λέει σε τραν. Δεν ξέρει, του έρχεται η μουσα και μέσα από την έμπνευση κάνει αυτό που κάνει χωρί να καταλαβαίνει και ο ίδιο τι κάνει. Θεϊκή μανία για τον Πλάτων. Ο Αριστοτέλης λέει, όποιον βρήκα που είναι σκεπτόμενος, τον βρήκα να είναι μελαγχολικός. Ο Μεσαίωνας λέει, Δημιουργός είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι χωμοφάμπερ, κατασκευαστής. Γι' αυτό όταν ο Μεσαίωνας δημιουργεί εικόνες, ο καλλιτέχνης στο Μεσαίωνα δημιουργεί εικόνες, δεν υπογράφει, αλλά λέει διαχειρός. Διαχειρός επί, δηλαδή ο Θεός μου υποβάλλει το πώς θέλει να τον απεικονίσω και τον απεικονίζω. Αυτό το παίρνει πίσω όλο διόλου η Αναγέννηση. Και λέει: θείος είναι ο καλλιτέχνη. Όπω και ο Θεό. Ο Θεό δημιουργό, μάλιστα, και ο άνθρωπο δημιουργό. Δηλαδή, ο καλλιτέχνη. Πάμε να δούμε μερικού ξεχωριστού καλλιτέχνε. Πρώτο, ο Λεόν Εμπαντίστα Ο Homo Universalis, ο οικουμενικός άνθρωπο. Ήτανε, λέει, αθλητή, ήτανε αρχιτέκτονα. Μα ήταν πράγματι. Ήταν αρχιτέκτονας, ήταν ζωγράφος, ήταν χαράκτης, ήταν γλύπτης, ήταν λόγιος, ήταν ε, ε, ποιητής. Όλα τα χαρακτηριστικά σε έναν άνθρωπο. Άλλη προσωπικότητα παράξενη, ο Ντονατέλο. Αυτός λέει δεν ήθελε καθόλου να φορέσει καλά ρούχα, του χαρίζανε καλά ρούχα και τα πέταγε και είχε ένα πουγγί εκεί στη γωνία στο εργαστήριο από όπου όλοι παίρνανε χρήματα που έβαζε μέσα από τις αμοιβέ που έπαιρνε. Αυτός όμως ο καλλιτέχνης, ο ανασφαλής, δεν φοβάται και μάλιστα ο Μαζάτσο, που στην πραγματικότητα είναι ο βρωμοθωμάς, αυτό θα πει Μαζάτσο, το Μάζο είναι το όνομά του, Θομάς, αυτός ο, ο ανέμελος που δεν φρόντιζε καθόλου την εμφάνισή του, που φόραγε ε, βρώμικα ρούχα, δεν φοβάται καθόλου να ζωγραφίσει τον εαυτό του σε μια αναπαράσταση, Θείου θέματος. Ζωγραφίζει τον εαυτό του. Μόνον αυτός. Όχι. Εδώ έχουμε τον Μποτιτσέλη. Σε μια γέννηση του Χριστού, ο ίδιος ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να προσωπογραφείται. Άρα εδώ μας κλονίζεται λίγο αυτό που είπαμε. Είναι ανασφαλής ο καλλιτέχνης. Πράγματι είναι ανασφαλής ή ξέρει τη δύναμή του. Ο Ποντόρμο μας αφήνει μια... ένα ημερολόγιο που γράφει. Όλε τις σελίδε γεμίζουν με αυτέ τι φράσει. Έφαγα μια φέτα ψωμί, ένα κρεμμύδι και ένα ποτήρι κρασί. Σήμερα Δευτέρα έφαγα ένα καρβέλι ψωμί ε, και δύο ελιέ. Μένει στη σοφίτα, κρεμάει μια σκάλα και όταν δεν θέλει να δει άνθρωπο, τραβάει την ανεμόσκαλα και δεν αφήνει κανένα να ανέβει. Ο, ο Μιχαήλ ο μέγα ζωγράφο αυτού του αριστούργήματο. Προσέξτε ποιο είναι το μοτίβο που συνεχώς κυκλοφορεί τα το έργα του. Ο σκεπτόμενος, ο σκεπτόμενος άνθρωπος εμφανίζεται στη μορφή του Αγίου Βαρθολομέου, ο οποίος πέθανε από μαρτυρικό θάνατο που έγδαραν το δέρμα του και στο δέρμα το οποίο κρατάει, απεικονίζεται η αυτοπροσωπογραφία του ίδιου του Η εικόνα του καλλιτέχνη και πώς θέλει να την προβάλλει. Γιατί το νιώθει, γιατί είναι απογοητευμένος από τα πράγματα γύρω-γύρω. Μπορεί. Λεωτάρτον Ταβίντσι μας λέει, αν είσαι ζωγράφος πρέπει να είσαι μόνος Και μόνο αν είσαι μόνος σου, είσαι όλος δικό σου. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι παίρνει πτώματα, τα ανατέμνει, κάνει μελέτες, ζωγραφίζει, κοιλιές, άντερα και εμεί. Σε αυτό το πλαίσιο του ερευνητή είναι και ο Παρμιτζανίνο. Ο μικρός από την Πάρμα θα πει Παρμιτζανίνο. Ο οποίος μέσα σε μια διαφορά λίγων χρόνων, από νεαρός που είναι αριστερά, τον βλέπουμε ήδη καταβεβλημένο, γιατί αυτοδηλητηριάζεται σιγά σιγά με τις αλχημιστικές έρευνες που κάνει. Ο Μιχαήλ Άγγελος, ο άλλος Μιχαηλάγγελος ιστορίας τέχνης, ο Μιχαηλάγγελος Μερίζη, που κατάγεται από το Καραβάτζο και ονομάζεται Καραβάτζο. Ο Καραβάτζο είναι, έχει γεμίσει όλα τα αρχεία του αστυνομικού δελτίου της εποχής του. Κυκλοφορεί με το σπαθί, που το σπαθί απαγορεύεται να το κρατάει. Είναι σαν να λέμε ότι σήμερα περπατάει κάποιο και οπλοφορεί. Τσακώνεται με όλους, μαλώνει με όλους, στο τέλος σκοτώνει κάποιον και καταδικάζεται σε αποκεφαλισμό. Όπου τον βρουν, θα τον αποκεφαλίσουν. Φεύγει από τη Ρώμη. Περιπλανάται δεξιά και αριστερά. Στέλνει έτοιμα για χάρη. Σε αυτό το έτοιμα γράφει επίσης στο σπαθί που κρατάει ο εικονιζόμενός του. Χουμίλητας ο τσίντιτ σουπέρμπιαμ. Η ταπεινότητα σκοτώνει την περηφάνεια. Δηλαδή είναι ένα έτοιμα μετάνιωσα δώστε μου χάρη να γυρίσω πίσω. Δώστε μου χάρη, είναι στη Μάλτα, είναι στην Νάπολη, θα τελικά πεθαίνει, όταν πια έχει έρθει η χάρη, αλλά δεν προλαβαίνει. Ο Ζαν Λορέντσο Μπερνίνη, ένας γλύπτης της εποχής του Μπαρόκ, ερωτεύεται την Κωνσταντσα. Η Κωνσταντσα όμως τον απατάει και με τον αδερφό του. Η Κωνσταντσα είναι παντρεμένη. Είναι δηλαδή ένα παράνομο ζευγάρι ο Μπερνίνη με την Κωνσταντσα. Η Κωνσταντσα όμως το να πατάει και με τον αδερφό του. Στέλνει για να την εκδικηθεί κάποιον και της χαράζει το πρόσωπο. Είναι σαν να λέμε, της πέταξε βιτριόλι. Ήταν από τις πιο ε, αυστηρά καταδιοκόμενες εγκληματικές πράξεις. Στο τέλος όμως, επειδή είναι ο αγαπημένος γλύπτης του Πάπα, η Κωνσταντσα θα μπει φυλακή και εκείνο θα του προξενέψει ο Πάπας μια καλή κοπέλα να παντρευτεί και δεν Ξανακούγεται πια τίποτα γι' αυτόν σε επίπεδο α, σκανδάλων. Ο Ρέμπραντ, μια προσωπικότητα που στη διάρκεια της ζωής του φτιάχνει 100 αυτοπροσωπογραφίες. 100 αυτοπροσωπογραφίες. Σε όλες τις ηλικίε δεν πεθαίνει και δα, τόσο πολύ μεγάλος, 63 χρονών, όμως ζωγραφίζει τον εαυτό του σε όλες τις περιόδους της ζωής του που είναι διακιμασμένες μια έχει την πλήρη δόξα και μετά έχει την κατακρίμνηση στη φτώχεια και στη χρεοκοπία. Ο Μέσερ Σμιτ για τον Μέσερ Σμιτ γράφει ο Έλστ κρίς κάνει μια ψυχανάλυση. Ο κρίς είναι ένας εμ, εμ, ψυχαναλυτής που δουλεύει μαζί με τον Γκόμβριτς και μας λέει ότι είναι σχιζοφρενικός ο Μέσερ Σμιτ που φτιάχνει αυτές τις μορφές, τι δύ τις, δι, τις μορφές, σε όλες τις εκφράσεις που μπορεί να πάρει η ανθρώπινη μορφή. Προχωράω στον Κουρμπέ, άλλη προσωπικότητα. Ο Κουρμπέ είναι ο εισηγητής του ρεαλισμού. Είμαι μόνος, μου λέει, απέναντι στην κοινωνία. Συμμετέχει στην κομμούνα του Παρισιού το 1870, φυλακίζεται, εξορίζεται από το Παρίσι. Μια προσωπικότητα μέσα στα πράγματα. Άλλος καλλιτέχνης, ο Νορέντο Και αυτός κάνει σκίτσα και καρικατούρες στην εφημερίδα, καταδικάζεται και μπαίνει στη φυλακή. Για τον Βαγκό και για την προσωπικότητά του, ξέρετε. Αυτό σημαίνει ότι επειδή παθαίνει νευρική ή τέλος πάντων όλη του η ζωή είναι προβληματική ότι αυτό το έργο πρέπει να το αποδώσουμε στην τρέλα του, που πράγματι του συμβαίνει στο τέλος, στο τέλος της ζωής του. Πράγματι. Πρέπει δηλαδή να πούμε ότι είναι έργο ενός ανθρώπου που έχασε τα λογικά του καθόλου. Προχωράω στο Μοντιλιάνι. Ο Μοντιλιάνι ανήκει σε αυτή τη γενιά των καταραμένων ποιητών, αψέντη, χασής όποιο φυματίωση ερωτεύεται την κοπέλα η οποία μόλις πεθαίνει ο Μοντιλιάνη, αυτοκτονεί από τον τέταρτο όροφο, πέφτει και εκείνη και αυτοκτονεί. Ο Σουτέν. Την ώρα που ζωγραφίζουν στο ίδιο εργαστήριο, είναι ο Πικάσο, είναι ο Μοντιλιάνη, είναι ο Σουτέν, είναι ο Σαγκάλ, είναι όλοι μαζί σε εκείνο που ξέρουμε από την ιστορία, ότι ήταν ένα οικοδόμημα χωρίς θέρμανση όπου έπιανε ένα δωμάτιο ο καθένας με ελάχιστο νίκη, ήταν σχεδόν μια κατάληψη με έναν τρόπο, όπου εκεί ζουν οι καλλιτέχνε τη πρωτοπορία. Μέσα στο δωμάτιο του Σουτέν, που είναι και το εργαστήριό του, τρέχουν λέει αίματα και φωνάζει ο Σαγκάλ. Βοήθεια, βοήθεια! <laughs> Κάποιο σκότωσε το Σουτέν. Ο Σουτέν όμω ζωγράφιζε και είχε φέρει στο δωμάτιό του ένα σφαχτάρι, το οποίο το ζωγράφιζε. Εδώ θέλω να σταματήσω για να σας πω ότι πολλά πράγματα είναι μύθος και πολλά πράγματα είναι αληθινά. Την ώρα, τι θα πει, είναι τρελός ο σουτέν που ζωγραφίζει το σφαχτάρι. Κάθε άλλο. Είναι παράδοση. Ήδη από το 1585 η ζωγραφική του σφαχτού. Παραλαμβάνει ο Ρέμπραντ να μας ζωγραφίσει το σφαχτό. Μετά, μετά τον Σουτέν, ο Francis Bacon και μέχρι στις μέρες μας ο Damien Hirst. Δηλαδή η υπόθεση του μοτίβου που είναι το σφαχτάρι είναι okay. μέσα στη λογική του να το ζωγραφίσω κι εγώ. Προχωράω σε άλλο καλλιτέχνη, μια περίπλοκη προσωπικότητα και κεντρικός καλλιτέχνης, χαρτοπέκτης πότης, ο Francis Μπέικον. Ζωγραφίζει τον εαυτό του σε αυτές τις παραμορφωτικές αυτοπροσωπογραφίες. Ε, είναι προβληματικός. Ναι, αλλά και ταυτόχρονα είναι καλλιτέχνης και ταυτόχρονα είναι παιδί της καλής κοινωνίας, ταυτόχρονα είναι πλούσιος, ταυτόχρονα περνάει μια χαρά. Θέλω να πω εδώ δηλαδή πώς ο καλλιτέχνης, η μορφή, η προσωπικότητα, η περσόνα του καλλιτέχνη έχει έναν μύθο και μια παράδοση που ξεκινάει από τον πλάτο να περνάει από το φρόντι και φτάνει στις μέρες μας, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένας άνθρωπος που δεν έχει μόνο τη φαντασία, έχει υποχρεωτικά και τη λογική για να δουλέψει. Ο Πόλοκ. Από το παιδί, τον αυτοδημιούργητο, τον μάτσο, τον, τον άντρα καλλιτέχνη, πάει το πρότυπο ότι ο καλλιτέχνη, ο οποίο είναι καλλιτέχνη, μπορεί να είναι ε, ευαίσθητο, απομονωμένο στη σοφίτα, καθόλου. Από, από άνθρωπο τη δράση, καταλήγει μεθύστακας όταν έρχεται η υπαρξιακή του αγωνία για το αν κάνει καλά που ζωγραφίζει, ξαναπέφτει στο ποτό. Πάω στην Tracy Emin, αυτοβιογραφικό το έργο της, το ξέρετε. Το κρεβάτι φέρνει μέσα στην καλερί το κρεβάτι των ερώτων της. Λέει η ίδια στην αυτοβιογραφία της. Είμαι αλκοολική, νευρωτική, ψυχωτική, μια χαμένη κλαψιάρα, εμονική με τον εαυτό μου, αλλά είμαι καλλιτέχνης. Υπάρχει ένα κομμάτι στον καλλιτέχνη που είναι το φαντασιακό, που βουτάει μέσα εκεί για να φέρει έξω εικόνες, αλλά και είναι και ένα κομμάτι που με τη λογική δουλεύει. Μαρίνα Μπράμοβιτς κάνει performance. Η Μαρίνα Μπράμοβιτς, η Τρέισι Emin που είδαμε πριν, είναι πάπλουτες γυναίκες, καλλιτέχνιδες καταξιωμένες πλήρως. Η Μόνα Χατούμ δεν τη φτάνει να μας δείξει τον εαυτό της μόνο... Παίρνει και οπτικές ίνες, τις βάζει μέσα στο σώμα της και κοιτάζει το σώμα από μέσα. Η ερώτηση λοιπόν, όταν την κάνουμε όπως την έκανε ο, ο, ο Φρόιντ και αντιδρούν όλοι, όταν λέμε ότι, όταν ρωτάμε γιατί κάνει αυτό το έργο ο καλλιτέχνης, συναρτάμε το έργο από, από τα γεγονότα της ζωής του καλλιτέχνη. Τότε όμως έχουμε παθογραφία, δεν έχουμε βιογραφία. Και τότε περιορίζουμε το έργο τέχνης στα χαρακτηριστικά, τα ψυχικά και τα γεγονότα της ζωής του καλλιτέχνη. Παράδειγμα για να το κλείσω. Παράδειγμα. Ξέρουμε για τον Τζόρτζιο Μοράντι ότι είναι ανέραστος, ζει με τις δύο του αδερφές όλη του τη ζωή, δεν έχει ποτέ καμιά σεξουαλική επαφή. Πρέπει λοιπόν, σύμφωνα με τον Φρόιντ, αν υιοθετήσω την θεωρία του, να πω ότι όλα τα μπουκάλια που ζωγραφίζει, όλα τα μπουκάλια που ζωγραφίζεις στην πραγματικότητα είναι φαλικά σύμβολα και εκτόνωση του σεξουαλικού του, της σεξουαλικής του καταπίεσης στον καμβά, μέσα από τη μορφή του μπουκαλιού. Η ερώτηση λοιπόν γιατί κάνει ο καλλιτέχνης αυτό το έργο, γιατί και απαντάω, τότε περιορίζω το έργο τέχνης. Καλύτερα να ρωτήσω, πότε ο Πάμπλο Διέγκο Ζωζέ Φραντσίσκο, Ντεπάουλα, Χουάν, Νεπομουτσέν, δεν μπορώ να τα πω όλα, Ρουίζι, Πικάσο, γίνεται ο Πικάσο. Δηλαδή πότε αυτό το, α, το νεαρό αγόρι κόβει τον ομφάλιο λόρο από τον πατέρα που τον καθοδηγεί στην τέχνη. Πότε αυτό το αγόρι γίνεται ο Πικάσο, όταν υιοθετεί το όνομα της μητέρας του. Όταν υιοθετεί μια προσωπικότητα που με τη λογική την υιοθετεί. Για να φτάσει, όχι ότι δεν κάνει τα ψυχογραφήματά του, για να φτάσει να είναι ο Πικάσο αυτός που ξέρουμε. Έρχομαι στη θεωρία του Χάιντεγκερ. Λέει ο Χάιντεγκερ. Ναι, έχουμε μια δραστηριότητα. Ο καλλιτέχνη κάνει μια δραστηριότητα. Και υπάρχει και ο καλλιτέχνη με την προσωπικότητά του. Αυτό όμω που φτιάχνουν αυτά τα δύο πράγματα, το υλικό και τα χέρια του καλλιτέχνη, δημιουργεί ένα τρίτο πράγμα που είναι αυτόνομο όλο και ανεβαίνει πάνω από την προσωπικότητα του καλλιτέχνη και ανεβαίνει πάνω από τα υλικά που χρησιμοποίησε, που είναι το έργο τέχνη. Και το έργο τέχνη λέει τότε, όταν το δούμε. Δεν βλέπουμε ούτε τα υλικά, ούτε τον κόπο του καλλιτέχνη. Ξέρεις λέει, πόσο καιρό έκανα για να το φτιάξω το έργο. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Όταν βλέπουμε το έργο, βλέπουμε την τέχνη. Και τότε λέει το έργο μας ανοίγει έναν κόσμο. Και στείνει τη θεωρία του ο Χάιντεγκερ και μας κάνει μια καταπληκτική περιγραφή όταν βλέπει τα παπούτσια αυτά του Βαν Γκόγκ και λέει ότι βλέπω αυτά τα παπούτσια όμως μου ανοίγεται ένας κόσμος γιατί βλέπω τον κόσμο της χωρικής η οποία χωρική περπατάει πέντε ώρα το πρωί να πάει στο χωράφι γυρίζει με λασπωμένα τα παπούτσια την Κυριακή έχει σχόλη ανησυχεί υποφέρει, έχει αγωνία αν η σοδειά της δεν είναι αρκετή για να την θρέψει άρα ενώ είδα ένα ζευγάρι παπούτσια μεταφέρθηκα λέει ο Χάιντιγκερ στον κόσμο της χωρικής και τελειώνω με το θάνατο του καλλιτέχνη αφού πτάπαμε όλα αυτά έρχομαι στη δεκαετία του 60 ο γράφει ο θάνατος του καλλιτέχνη. Και ο Μισελ Φουκό το 1970 λέει τι είναι ο καλλιτέχνης, όθορ, είναι ο τέρ, είναι ο συγγραφέας. Η δεκαετία του 60 λέει στον καλλιτέχνη σταμάτα να μας κατεξουσιάζεις. Μας έχει διαφεντέψει και μας έχει καταεξουσιάσει η δικτατορία του ονόματος. Ο Πικάσο, ο Βαγκόγκ, ο Μιχαήλ Άγγελος, Stop. Η τέχνη είναι παράγωγο της τέχνης. Μιλάει για τα κείμενα ο Ρολαμπάρτ και λέει δεν υπάρχει κείμενο που να είναι παρθενογενές. Δανείζεται copy-paste από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες σχέσεις. Το, το κείμενο είναι παράγωγο ενός κειμένου. Τι λέει ο Γκόμπριτς στο βιβλίο του «Το χρονικό της τέχνης» «Ο κάθε καλλιτέχνης μεταλαμπαδεύει στον επόμενο τα σχήματα και ο επόμενος τα διορθώνει τα βελτιώνει ή τα χαλάει. Από την αυταρχική λοιπόν παρουσία του καλλιτέχνη, με την αυταρχική παρουσία του καλλιτέχνη είχαμε έναν θεατή που ήταν ανώνυμος και φουκαράς. Τι μαθαίνουμε στην ιστορία της τέχνης, ότι πήγε ο φιλότεχνος στην καλερί που εξέθετε ο Πικάσο τα έργα του και του είπε δάσκαλε δεν καταλαβαίνω τι έχει ζωγραφίσει και ο Πικάσο του είπε είσαι πάρα πολύ ανόητος ακόμα για να καταλάβεις τι ζωγραφίζω εγώ. Λένε λοιπόν οι μεταμοντέρνοι φιλόσοφοι ότι από την αυταρχική παρουσία του καλλιτέχνη και τη δικτατορία του ονόματος που μας κυρίευσε όλους τους αιώνες δεν υπάρχει καλλιτέχνη. Ζήτω ο θεατής. Ερώτηση. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Στην spectatorship, στην δικτατορία του θεατή. Βεβαίως πάει χέρι-χέρι και με την υπόθεση που λέγεται κινηματογράφος. Ερώτηση, την οποία την παίρνω την ερώτηση από αυτό το βιβλίο εξαιρετικό του δασκαλοθανάση το ο καλλιτέχνης ιστορικό υποκείμενο από τον 19ο στον 21ο αιώνα είναι οι τελευταίε του σελίδε. Ρωτάει, ο θάνατο του καλλιτέχνη ανέστησε το θεατή. Και απαντάει. Και θα διαβάσω τα λόγια του. Δεν υπάρχει σήμερα ούτε καλλιτέχνη ούτε θεατή υπάρχει μόνο ο θεσμό τη τέχνη. Δηλαδή η γκαλερή, δηλαδή η θεωρητική, οι θεωρητικοί, οι διευθυντέ των μουσείων, οι art managers, οι χορηγοί, οι συλλέκτες και όλοι όσοι αποτελούν τον κόσμο της τέχνης, που μοιάζει με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Μέσα, λέει, σε αυτό το διογομένο θεσμικά σύστημα που αποφασίζει εκείνο πώς θα συγκροτηθεί η έκθεση, πώς θα προβληθούν τα έργα τέχνης, ο καλλιτέχνης και ο θεατής μαζί, μοιάζουν ανύπαρκτοι. Αυτά μας λέει ο δασκάλος Θανάσης. Τελειώνω, ας αφήσουμε τον καλλιτέχνη και θα πάμε να κάνω μια μικρή εισαγωγή για την επόμενη συνάντηση. Είπε ο Φρόιντ ότι ο άνθρωπος έχει το υποσυνείδητο μάλιστα, αλλά μέσα εκεί λέει κατοικούν δύο δυνάμεις. Δύο. Η μία είναι μια δύναμη για δημιουργία και η άλλη είναι μια δύναμη για καταστροφή. Η μία εκπροσωπείται από την Εφροδίτη και τον έρωτα που δημιουργεί και η άλλη από τον Άρη που είναι ο καταστροφέας. Και όταν δεν έχει ο Άρης να κάνει πόλεμο προς τα έξω, κάνει πόλεμο προς τα μέσα. Ναρκοθετεί τον ίδιο του τον εαυτό. Όλοι έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να κάνει ζαβολιές στον ίδιο μας τον εαυτό. Θα, θα ασχοληθούμε λοιπόν με τον έρωτα στο επόμενο και με τον θάνατο στο παραεπόμενο. Και στο τέταρτο θα ασχοληθούμε με το ωραίο και το άσχημο. Πώς θα ασχοληθούμε με τον έρωτα στο δεύτερο και στο τρίτο, με τα εργαλεία της εικονολογίας. Θα πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τη μορφή του έρωτα, πώς εμφανίζεται ως μορφή και ως περιεχόμενο, ανά τις εποχές. Μορφή, περιεχόμενο, κοινωνικό πλαίσιο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, μπορεί να σας κούρασα, αλλά έπρεπε να τα πω όλα διαμιά.